Κάθε μέρα και πιο σκλήρη γίνεται η μάχη στα νοσοκομεία των κόκκινων περιοχών, με γεμάτες εντατικές και τους γιατρούς να προσπαθούν με όλες τους τις δυνάμεις να σώσουν ασθενείς που είναι διασωληνωμένοι, ακόμη και σε θαλάμους και χειρουργία, και στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστοι. Άλλη μια εφημερία τελείωσε πριν από μια μισή ώρα περίπου. Δυστυχώς, ειδικά σε ό,τι αφορά το θέμα των μονάδων εντατικής θεραπείας, τα πράγματα είναι τα χειρότερα των τελευταίων μηνών. Και το ακόμα δυστυχέστερο είναι ότι είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πέρυσι τέτοια εποχή. Ως την πιο τραγική εφημερία περιγράφουν αυτή που τελείωσε στις 8 το πρωί οι γιατροί εδώ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναγκάστηκαν να κάνουν 24 τα κρεβάτια της μονάδας εντατικής θεραπείας, ενώ 5 ασθενείς χρειάστηκε να διασωληνωθούν εκτός ΜΕΘ. Ο αγώνας που δίνουν οι γιατροί στην πρώτη γραμμή είναι άνισος. Οι ανεμβολιαστοί ασθενείς πηγαίνουν στα νοσοκομεία πολύ καθυστερημένα, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να χάνουν τη μάχη. Η θνητότητα στη μονάδα έφτασε 70%. 10 στους 10 είναι ανεμβολιαστοί, αλλά οι 7 στους 10 πεθαίνουν. Οι θάνατοι στη χώρα έφτασαν τους 16.050. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, το τελευταίο 24ωρο στις ΜΕΘ COVID της χώρας νοσηλεύονταν 434 διασωληνωμένοι, από τους οποίους το 85,25% είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως απέκλεισε για ακόμα μια φορά το ενδεχόμενο να επεκταθεί η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Όπως αναλύουμε τα δεδομένα των εμβολιασμών αυτή την ώρα, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η υποχρεωτικότητα δεν μπορεί να προσφέρει κάτι. Γιατροί και νοσηλευτές έχουν φτάσει στα όρια της κατάρρευσης. Με συγχωρείτε, γιατί η κόπωσή μου είναι τεράστια. Η κόπωσή μου είναι. Όρια... Είμαι από κατάρρευση, με συγχωρείτε. Οι ελλείψεις στα νοσοκομεία είναι μεγάλες και επιτείνονται από τις αναστολές των ανεμβολίας των εργαζομένων. Δεν έχει έρθει ούτε μία αντικατάσταση. Οι βάρδιες είναι μία νοσηλεύτρια σε 40 ασθενείς μόνη της, συν τον Ράντζο. Καταλαβαίνετε. Είναι βασανιστικές οι εφημερίες. Η ενίσχυση του ΕΣΥ από ιδιωτικά θεραπευτήρια έχει μπει σε εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζονται οι διακομιδές ασθενών από δημόσια νοσοκομεία στην κλινική αρρωγή. Ενώ στη Βουλή ψηφίζεται η τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα, εκτός από αναισθησιολόγους, σε παθολόγους και πνευμονολόγους, να κάνουν επιπλέον εφημερίες και σε άλλα νοσοκομεία με επιπλέον αμοιβή τα 250 ευρώ. Την Παρασκευή ανοίγει πλατφόρμα για τρίτη δόση εμβολίου σε όσους είναι άνω των 18 ετών και έχουν συμπληρώσει 6 μήνες από τη δεύτερη δόση.